Και καλώ τώρα στο βήμα τον επίκουρο καθηγητή της φαρμακευτικής τεχνολογίας του Καποδιστριακού, τον κύριο Παρασκευά Δάλα, με θέμα αρχές καλής εργαστηριακής πρακτικής στο εργαστήριο του φαρμακείου και το ψήφισμα CMRS ΑΡΟ 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Τα επόμενα 20 λεπτά θα δούμε λιγάκι για την καλή εργαστηριακή πρακτική που είναι ο σύγχρονος τρόπος παρασκευής όλων των γαλλικών σκευασμάτων στο εργαστήριο του φαρμακείου, καθώς και ένα ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας δείχνει μια κατεύθυνση για το τι ή μάλλον προς τα πού κινείται η κατάσταση από πλευράς γαλλικών σκευασμάτων πανευρωπαϊκά όσον αφορά διαδικασίες που έχουν στόχο την ποιότητα του γαλλικού σκευάσματος. Λοιπόν, πρακτικά, δεν μπορώ να δείτε από εδώ, μιλάμε για αρχές καλής εργαστηριακής πρακτικής ή ορθής εργαστηριακής πρακτικής. Είναι η μετάφραση του αγγλικού όρου Principles of Good Laboratory Practice, γνωστός με τα αρχικά GLP, ή κανόνες καλής παρασκευής στο εργαστήριο φαρμακείου, κανόνες καλής παρασκευής σε γαλλικό σκευασμάτων, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ο αμερικάνικος όρος Principles of Good Compounding Practice, γνωστός με τα αρχικά GCP, ή Principles of Good Preparation Practices, γνωστός με τα αρχικά GPP. Άρα, είτε GLP, είτε GCP, είτε GPP, μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τον ορισμό που δίνει η εφημερίδα της κυβερνήσεως και αναφέρεται σε διάφορες διρεκτίβες για τα φάρμακα. Τι είναι γαλλικό σκεύασμα? Καταρχάς, υπάρχουν δύο τύποι γαλλικών σκευασμάτων. Υπάρχει το κλασικό γαλλικό σκεύασμα εκτός φαρμακοποιίας, που ουσιαστικά είναι κάθε φαρμακευτικό προϊόν που παρασκευάζεται στο εργαστήριο φαρμακείου βάσει ιατρικής συνταγής και προορίζεται για ένα συγκεκριμένο ασθενή. Δηλαδή, η πλειονότητα συνήθως των γαλλικών σκευασμάτων που έρχεται στο φαρμακείο μια συνταγή γιατρού και την οποία ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει να την εκτελέσει. Η δεύτερη κατηγορία είναι γαλλικά σκευάσματα ισχύουσας φαρμακοποιίας, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει κάθε φαρμακευτικό προϊόν που παρασκευάζεται στο εργαστήριο του φαρμακείου, σύμφωνα όμως με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας, ή επειδή η Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία πρακτικά δεν έχει σχεδόν κανένα γαλλικό σκεύασμα μέσα, ή ενός άλλου κράτου μέλους, μια και έχουμε συνήθως ισοδυναμίες, με σκοπό αυτό το σκεύασμα να το παραλάβει κάποιος ασθενής. Αυτά μάλιστα τα σκευάσματα μπορούν να κρατιούνται και σε ένα ποσοστό στόκ, δηλαδή μπορεί να είναι έτοιμα στο ράφι του φαρμακείου και εφόσον περιμένεις κάποιον να το αγοράσει. Επεκτείνοντας τον ορισμό αυτόν, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μια και υπάρχουν και τα διάφορα φορμούλαρι, τα διάφορα συνταγολόγια των διαφόρων χωρών, μπορεί κάποιος να έχει σε στόκ οτιδήποτε αναφέρεται στο ισπανικό, γαλλικό, γερμανικό φορμούλαρι, όπου όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τέτοιο συνταγολόγιο. Λοιπόν, προστιθέμενη αξία των γαλλικών σκευασμάτων. Είναι γεγονός ότι το ψήφισμα που σας ανέφερα προηγουμένως, το 2011, το CPM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Υπουργών, αναφέρει ότι τα γαλλικά σκευάσματα είναι προστιθέμενης αξία, έχουν added value. Και έχουν added value, μια προστιθέμενη αξία, γιατί ο κύριος στόχος της χρήσης των γαλλικών σκευασμάτων, ο λόγος για τον οποίο επιτρέπεται να φτιάχνουμε γαλλικά σκευάσματα σήμερα στις μέρες μας, είναι γιατί με αυτά στοχεύουμε στο να εξατομικεύσουμε, συγγνώμη, τη θεραπεία του ασθενούς. Ουσιαστικά, όταν έρθει ένα γαλλικό σκεύασμα που φτιάχνει ο φαρμακοποιός, προσαρμόζει πρακτικά τη δόση μιας αδραστικής ουσίας σε δόση που δεν είναι διαθέσιμη από το εμπορικό διαθέσιμο ιδιοσκεύασμα. Για παράδειγμα, και πολύ κλασικό και πολύ χρήσιμη πρακτική, στην κοινωνία ενώ χρήσιμη, για τον ρόλο του φαρμακοποιού, είναι τα παιδιατρικά γαλλικά σκευάσματα. Πιθανόν σε κάποιους
σε πόσους από εσάς έχει τύχει να μορφοποιήσετε ένα τέτοιο σχέδιασμα, όπου υπάρχει το LASIX των 40 και έρχεται μια συνταγή να κάνουμε LASIX των 4, των 5, ή σφυρολακτώνει το αλτακτών των 25 και των 100, να το μορφοποιήσει σε δόσεις των σφυρολακτών των 4 μιλιγκράμμ γι' αυτό. Και η κλασική πλέον διαδικασία εδώ, μια και δεν είναι ο στόχος της ομιλίας για τις διάφορες μορφές, αλλά επειδή είναι από τις πολύ βασικές δουλειές, από τις πιο σπουδαίες φαρμακοτεχνικές εργασίες που μπορεί να κάνει ένας φαρμακοποιός, να φτιάξει σκεύασμα για ένα παιδάκι, όταν αυτό απαιτηθεί. Και πιστέψτε με, αν κάποιος ψάξει βιβλιογραφικά και δει λίστες τέτοιων φαρμάκων που γίνονται παντού, είναι πάρα πολλά. Είναι ο κατάλογος δύο σελίδων τέτοιων παιδιατρικών σκευασμάτων. Και υπάρχουν αλλόφρονοι γονείς που ψάχνουν να βρουν ποιο φαρμακείο μπορεί να φτιάξει το συγκεκριμένο σχέδιο. Λοιπόν, η κλασική παλιά, μάλλον ο παλιός τρόπος χρήσης των σκευασμάτων αυτών ήταν η μορφοποίηση είτε σε σκονάκια είτε σε καψάκια. Εντάξει. Σήμερα αυτό τίνει να αντικατασταθεί και ουσιαστικά η βιβλιογραφία γενικότερα αναφέρει τη χρήση παιδιατρικών νεωρημάτων, όπου μπορείς να, μορφοποιήσεις και να μεταβάλεις τη δόση ανάλογα με τον όγκο που θα πάρεις το νεώρημα με μια σύρυγη. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι ότι όταν διαμοιράζεται τις δόσεις, αν κανείς καθίσει και αναλύσει τις διαμοιρασμένες δόσεις είτε σε καψάκια είτε σε σκονάκια, δεν υπάρχει περίπτωση με υπογραφή αυτό να πετύχει το βάρος που νομίζετε ότι έχετε μορφοποιήσει στις διαμοιρασμένες δόσεις. Και ο λόγος είναι γιατί η δόση είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχουν σκευάσματα κορτιζόνης που φτάνουν μέχρι 0,00, δεν ξέρω πόσα μάικρο. Πολύ ελάχιστη δόση. Λοιπόν, από τις σκληρότερες και σπουδαιότερες φαρμακοτεχνικές εργασίες, ο δεύτερος λόγος είναι ότι χορηγεί μια εγκεκριμένη δραστική ουσία σε μια φαρμακοτεχνική μορφή που δεν είναι εμπορικά διαθέσιμη για κάποιον ασθενή. Για παράδειγμα, κυκλοφορεί το δραστικό σε σκία καψάκια, δεν κυκλοφορεί σε υγρή μορφή. Έχετε έναν ασθενή ο οποίος δεν μπορεί να το καταπιεί ή ο γιατρός ή λόγω έλλειψης ενός συγκεκριμένου προϊόντος και θα πω και το παράδειγμα χωρίς να κάνω διαφήμιση, το κλασική συνταγή που κυκλοφορεί τις μέρες είναι το φλατζίλ υπόθετα, έτσι, όπου τα υπόθετα φλατζίλ είναι σε έλλειψη ή δεν υπάρχουν και επομένως έρχεται συνταγή από γυναικολόγο ή αντίστοιχο γιατρό που λέει φτιάξει στο εργαστήριο φαρμακείου υπόθετα φλατζίλ. Πάμε παρακάτω. Χορηγεί ένας, ο τρίτος λόγος της ύπαρξης των γαλλικών σκευασμάτων είναι ότι ο φαρμακοποιός χορηγεί βάσει της εντολής του γιατρού κάποιον συγκεκριμένο συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών, ο οποίος δεν είναι εμπορικά διαθέσιμος. Ένα αρνητικό παράδειγμα, ένα χαζό παράδειγμα, το οποίο θα μπορούσα να αναφέρω εδώ, είναι το κλασικό παράδειγμα ότι η Φουσικόρ πλέον, κλασική αληθή, δεν αποζημιώνεται από τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί περιέχει δύο δραστικές ουσίες. Ενώ αν ένας δερματολόγος γράψει φουσιντίν, σε χειρόβρηση δηλαδή, φουσιντίν και την αντίστοιχη κορτιζόνη, ο φαρμακοποιός επίσημα φτιάχνει το γαλλικό σκεύασμα και αποζημιώνεται από το ταμείο. Και αυτό είναι ένα χαζό παράδειγμα, επιτρέψτε να χρησιμοποιήσω τον όρο, όχι το φαρμακοποιός δεν ξέρει να φτιάχνει, έτσι, αλλά από τη στιγμή που έχει εμπορικά διαθέσιμο προϊόν έτοιμο, όσο και καλά να το κάνει ο φαρμακοποιός, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει τα ίδια στάνταρ ποιότητας που έχει ένα εμπορικά διαθέσιμο προϊόν, το οποίο έχει υποστεί όλους τους ελέγχους. Τέλος, χαρακτηριστικό παράδειγμα μορφοποίηση γαλλικά σκευάσματα είναι όταν κάποιος ασθενής παρουσιάζει αλλεργία σε ένα από τα περιεχόμενα έγδοχα ενός γνωστού ιδιοσκευάσματος, οπότε ο γιατρός του δίνει την εντολή να το μορφοποιήσει αποφεύγοντας το έγδοχο στο οποίο του προξενείται αλλεργία. Αναφέρει στη βιβλιογραφία χαρακτηριστικά παράδειγμα στην Αγγλία χορήγησης ενός κολυρίου με συντηρητικό το χλωρίχο βεζαλκόνιο, όπου ο ασθενής παρουσίαζε αλλεργία στο συγκεκριμένο συντηρητικό και κατόρθωσαν τα φαρμακεία και το μορφοποίησαν σε κολύριο χωρίς το συγκεκριμένο συντηρητικό, οπότε ο ασθενής είδε θεματική βελτίωση. Λοιπόν, ωραία αυτά τα καλά πράγματα του επαγγέλματος, έτσι. Προστιθέμενη αξία, ναι, αλλά με ποιον τρόπο, πώς. Έτσι, απλά, ας δούμε τι κλείδει αυτό. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, τα γαλλικά σκευάσματα,
ο αμερικάνικος όρος compounding, δεν υφίσταται στο φαρμακείο σχεδόν κανέναν έλεγχο. Έτσι. Αντίθετα, όλα τα φαρμακευτικά διασκευάσματα υφίστανται έναν εκτεταμένο ποιοτικό έλεγχο. Άρα, αμέσως υπάρχει μια βασική διαφορά. Εντάξει. Πόσο φαρμακοποιός, γιατί ο φαρμακοποιός να φτιάχνει γαλλικό σχέδιο χωρίς έλεγχο, ενώ η βιομηχανία είναι υποχρεωμένη να κάνει τους ελέγχους. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο φαρμακοποιός όταν κάνει τα γαλλικά σκευάσματα υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Υπάρχει λόγος ότι ο ασθενής έχει ιδιαίτερες ανάγκες, αυτό που είπα, εξατομικής θεραπείας και πρέπει, είναι αναγκασμένος, υποχρεωμένος και τιμή του φαρμακοποιού να φτιάξει ένα τέτοιο συγκεκριμένο γαλλικό σκεύασμα. Και είναι ο μόνος που έχει τις γνώσεις, έτσι, με επιστημονικό ρόλο, το νομικό καθεστώς που το επιτρέπει να μορφοποιήσει και φυσικά έχει και ένα εμπορικό όφελος και όλα αυτά προφανώς έχουν το, ωφελούν το, τις συγκεκριμένες ανάγκες του ασθενούς που δεν καλύπτει από τα διασκευάσματα. Λοιπόν, στο επιστημονικό ρόλο είναι προφανές ότι ίσως δεν ξέρω αν κάποιος άλλος επιστήμονας ξέρει τη φαρμακευτική τεχνολογία, ουσιαστικά γνώστης των ιδιωτήτων των εκδόχων, των μεθόδων μορφοποίησης, υλικών συσκευασίας, δηλαδή ξέρει τα πάντα, έχει διδαχθεί τα πάντα και ξέρει τουλάχιστον θεωρητικά και έχει κάνει και εργαστήρια για το πώς φτιάχνονται οι φαρμακοτεχνικές μορφές. Γι' αυτό άλλωστε και ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να χειρίζεται και να φτιάχνει φάρμακα. Αλλά πώς, εφαρμόζοντας αρχές καλής εργαστηρικής πρακτικής. Και αυτό το μαθαίνουμε τουλάχιστον τα τελευταία, ας πούμε, 10-15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, στην εποχή μου δεν υπήρχε. Εντάξει. Τώρα όμως είναι μια πραγματικότητα. Ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα που αφορούν την ποιότητα των φαρμακευτικών ίδιων σκευασμάτων και κατ' επέκταση την ποιότητα παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των γαλλικών σκευασμάτων. Τέλος, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει από τον τελευταίο παράγοντα ότι έχοντας κριτικό πνεύμα, αυτό εγώ το λέω αυτογνωσία, ο κανονισμός το λέει ανάλυση κινδύνου, εντάξει. Άρα η αυτογνωσία είναι ουσιαστικά η σκέψη, η όριμη σκέψη του φαρμακοποιού του σε τι κίνδυνο μπορεί να υποβάλει τον ασθενή αν τυχόν για κάποιον λόγο δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Άρα πρέπει κάποιος να κάνει μια ανάλυση κινδύνου όταν χρησιμοποιεί, όταν πρόκειται να φτιάξει ένα γαλλικό σκεύασμα. Ειδικά όταν πρόκειται να τροποποιήσει έτοιμα ιδιοσκευάσματα για να πάρει την πρώτη ύλη, έτσι, το δραστικό στατικό, αν η πρώτη ύλη δεν είναι διαθέσιμη, για να τη χρησιμοποιήσει για να μορφοποιήσει ένα γαλλικό σκεύασμα. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τι είναι η καλή εργαστηρική πρακτική. Ουσιαστικά είναι ένα διαχειριστικό σύστημα ποιότητος που αφορά μια οργανωτική διαδικασία σε ένα οποιοδήποτε εργαστήριο, με τις οποίες διεξάγεται μια εργαστηρική μελέτη, μια εργαστηρική παρασκευή. Ουσιαστικά, αν προσέξει κανείς τα ρήματα, έχουν ιδιαίτερη σχέση, μια και ουσιαστικά όταν λέμε για ένα σχέδιο ποιότητος, το σχέδιο αυτό ποιότητος σχεδιάζεται, διεξάγεται, ελέγχεται, καταγράφεται, αρχιοθετείται, παρακολουθείται και εκθέθεται όταν αυτό ζητηθεί. Τα ρήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί, για παράδειγμα, όταν έρθει μια συνταγή στο φαρμακείο με ένα γαλλικό σκεύασμα. Λοιπόν, παίρνω τη συνταγή και γεμάτη χαρά ή λύπη, ανάλογα με την περίπτωση, κατευθύνονται στο εργαστήριο για να φτιάξουν το συγκεκριμένο σκεύασμα. Εντάξει, χωρίς καν να έχουν στο μυαλό τους ένα σχέδιο, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει τι έχουν να φτιάξουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή, κάποιος πριν μπει στο εργαστήριο για να φτιάξει μια μορφή, πρέπει λίγο να τη σκεφτεί. Πώς θα τη φτιάξει. Εντάξει. Πώς και αυτό το σχέδιο που θα φτιάξει να το εκτελεί. Κάποιος θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κατηγοροποιήσει τις διάφορες φαρμακοτεχνικές εργασίες που έχει ένα εργαστήριο και να φτιάξει 5-6 σχέδια, 7 σχέδια, 10 σχέδια. Αυτά τα 10 σχέδια συνέχεια μπορεί κατά διαστήματα να τα επαναλαμβάνει, αλλάζοντας μόνο τα ονόματα της δραστικής και των εκδόχων για την ίδια διαδικασία μορφοποίησης. Έτσι, για παράδειγμα, ανάμειξη στερεού, έτσι, ενός μιας στερής ουσίας δραστικής ή άλλης, με ένα ημιστερεό, σαλικυλικό οξύ, βαζελίνη, είτε ουρία σε cold cream, εντάξει, είναι η ίδια διαδικασία. Πώς θα χειριστείς τη συγκεκριμένη παρασκευή.
Με την ίδια διαδικασία. Πώς θα φτιάξει τα υπόθετα, πώς θα φτιάξει τα γαλακτώματα ή τα καψάκια. Ποια είναι η σημασία της εφαρμογής αρχών καλής εργασιακής πρακτικής, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, αυτό που ονομάζουμε πρακτικά ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε ένα φαρμακευτικό προϊόν, έτσι, δηλαδή ποιότητα φαρμακευτικού προϊόντος, άρα και ποιότητα γαλλικού συσκευάσματος. Δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα μόνο για ποιότητα ιδιοσκευασμάτων και να λέμε τα γενώσιμα, τα έγγραφα που φταίνε και κάνουν και επηρεάζουν και δείχνουν. Εμείς που τα κάνουμε, τι κάνουμε, έχουμε ποιότητα. Ξέρουμε για την ασφάλεια, ξέρουμε για την αποτελεσματικότητα. Συνειδητοποιούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, και πιστεύω ότι μια κλασική, η κλασική αρχή όλων αυτών των παραγόντων που σχετίζουν την ποιότητα ιδιοσκευασμάτων και γαλλικών σκευασμάτων στηρίζεται γι' αυτό το γεγονός ότι τα φάρμακα, όπως έλεγε και ο πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είναι μια τυχαία κατηγορία προϊόντων, έτσι. Εντάξει, δεν είναι φάρμακο που το δεν είναι προϊόν που το επιλέγει κανείς. Το αποφασίζει ο γιατρός και το χορηγεί ο φαρμακοποιός. Ο ασθενής τις περισσότερες φορές δεν έχει το δικαίωμα επιλογής του προϊόντος το οποίο πρόκειται να δοκιμάσει. Γι' αυτό και πρέπει να είναι πάντοτε, μα πάντοτε ποιοτικό. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν αυτό το οργανωτικό σχέδιο που σε ποιες κατηγορίες μέσα στο εργαστήριο ενός φαρμακείου μπορεί να εφαρμοστεί. Βλέπουμε τις κατηγορίες. Αναφέρεται στο προσωπικό, στις εγκαταστάσεις, δηλαδή στον χώρο του εργαστηρίου και στις αποθήκες, στις συσκευές, στις πρώτες ύλες και στα υλικά συσκευασία, σε τυποποιημένες διαδικασίες, τις ανέφερε ο κ. Σποτσίδης πιο προηγουμένως, και στην εκτέλεση της μελέτης, τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης. Τέλος, και όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος αρχιοθετούνται σε ένα σύστημα αρχιοθέτησης ή αποθήκευσης που έχει το κάθε φαρμακείο. Λοιπόν, όλες αυτές οι αρχές, και εφόσον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι θέλουμε να κάνουμε ποιοτικό προϊόν, εντάξει, δεν έχουν κόστος οικονομικό ιδιαίτερο. Εντάξει, απαιτεί την εφαρμογή των γνώσεων για το τι σημαίνει ποιότητα, να σπαστούμε, να κάνουμε κουλτούρα, έτσι, την ποιότητα, και αυτό γίνεται μόνο με εκπαίδευση. Δηλαδή, δεν είναι αρχή να πας να πεις στον άλλο, ξέρεις αυτό, πρέπει να το κάνεις αυτό και αυτό και αυτό. Πρέπει να σπαστεί ο άλλος την έννοια της ποιότητας, να καταλάβει, να την νιώσει, να την ενσωματώσει μέσα του. Άρα λοιπόν, όλες οι άλλες κατηγορίες, προσωπικό, συσκευές, πρώτες ύλες, τυποποιημένες διαδικασίες, εκτέλεση, δεν έχουν κάποιο οικονομικό κόστος. Το κόστος συνήθως είναι εδώ, στις εγκαταστάσεις, έτσι, και στο χώρο του εργαστήριου, το πώς είναι φτιαγμένος ο χώρος του εργαστήριου. Λοιπόν, συνεχίζουμε επομένως να δούμε μερικά πράγματα για το προσωπικό, να δείτε πόσο απλά είναι. Απλώς όταν κανείς εφαρμόζει τις αρχές, ουσιαστικά καταγράφει αυτά που κάνει. Το προσωπικό. Έτσι, ορισμός καθηκόντων. Ποιος μπαίνει στο εργαστήριο, ποιος ασχολείται με τα γαλλικά συσκευάσματα, ο φαρμακοποιός, ένας βοηθός, δύο βοηθοί. Ποιος ασχολείται με γαλλικά, πρέπει να ορίζουν τα καθήκοντα. Δεν πάει ο καθής μέσα στο εργαστήριο να φτιάξει γαλλικά συσκευάσματα. Προϋποθέτει εκπαίδευση, την οποία έχει κάποιος, ή κατά την πρόσληψη, ή αυτή, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση που ονομάζουμε, και τήρηση γραπτών στοιχείων, γραπτών αρχείων για το ποιος εκπαιδεύτηκε, πού εκπαιδεύτηκε, πιστοποιεί κάποιος την επάρκεια κάποιου να φτιάχνει ένα τόσο κρίσιμο προϊόν. Τα προστατευτικά μέτρα, έτσι, όπως ενδυμασία, ποδιά, κάλυμα κεφαλής, γάντια, προστατευτικός εξοπλισμός, γυαλιά, και εδώ δεν φοράμε την ποδιά συνήθως, γιατί πολλοί συνάδελφοι φοράνε την ποδιά μπροστά μόνο. Όταν πάνε πίσω στο εργαστήριο, τη βγάζουμε. Έτσι. Φοράμε την ποδιά πραγματικά μέσα στο εργαστήριο. Εντάξει. Γιατί προστατεύουμε και τον εαυτό μας, προστατεύουμε και το προϊόν. Συμπεριφορά. Πώς θα συμπεριφέρεται το προσωπικό μέσα στο εργαστήριο και κυρίως τους βοηθούς, γιατί οι φαρμακοποιοί θέλουν να πιστεύουν ότι τα ξέρουν. Όχι άμεσα επαφή με το προϊόν. Κάποιος πιάνει καψάκια ή οτιδήποτε άλλο, φοράμε γάντια. Δεν πιάνουμε τα καψάκια με γυμνά χέρια, έτσι. Δεν ανακατεύουμε το κουδί με γυμνά χέρια, φοράμε γάντια. Δεν καταναλώνουμε ποτό, δεν καπνίζουμε τα γνωστά. Ιατρικές εξετάσεις του προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα. Και αυτό σχετίζεται με το δεύτερο που είναι εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Εργαστήριο φαρμακείου, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός. Και εδώ μπορώ να πω ότι έχω δει σε φαρμακείο, παρόλο που εγώ δεν μπορώ να πω και εγώ, δεν ασπάζω πλήρως την εγωπιστική, αλλά δεν είμαι και πολεμιώστης. Αλλά εν τούτης έχω δει σε σύστημα συναδέλφων που έχουν νομοθετικά φαρμακεία
σύστημα διαχείρισης αέρα. Έτσι, όπως ανέφερε ο κύριος Κοτσίδης, υπήρξε επιμόλυνση από έναν κόκκο αντιβιωτικού. Λοιπόν, όταν το είδα αυτό, δεν πίστευα ότι θα υπήρχε τέτοιο σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα ομοιοποιητικό φαρμακείο, που η αρχή τη ομοιοποιητική είναι η μία ανάμειξη ξένων, δεν νομίζω ότι είναι κάπως έτσι, να μην υπάρχει επιμόλυνση, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης αέρος για να μην επιμολύνει ένα προϊόν, ενώ ένα γαλλικό σκεύμα το αφήνουμε στη μοίρα του. Ας επιμολυθεί με ό,τι να είναι. Εντάξει. Και ξεχνάμε ότι πέρα από την χημική επιμόλυνση με διαφορετικές σκόνες, υπάρχει και η μικροβιακή επιμόλυνση. Εντάξει, ήδη μέσα στον χώρο που κινούμαστε, που δεν έχει σύστημα διαχείρισης, κινούνται ορούμενα σωματίδια τα οποία φέρνουν το μικροβιακό φόρτο του καθενός. Έτσι. Το οποίο, καθώς αιωρείται, με τυχαίες κινήσεις πάει και επικάθεται παντού. Άρα και σε μια ανοιχτή Παρασκευή, γαλλικού σκευάσματο το οποίο κάνουν. Στο φαρμακείο, μια κρέμα, μια αλυφή, οτιδήποτε είναι αυτό. Ένα διάλειμμα. Εντάξει, προσδίδοντας μικροβιακό φορτίο μέσα στο σκεύασμα. Άρα, κατάλληλο σχεδιασμό, κατάλληλε εγκαταστάσει και είπα είναι το κομμάτι αυτό που, αν κανείς θέλει πραγματικά να ακολουθήσει τις αρχές καλής εργασιακής πρακτικής, έχει ένα κόστος, θέλει μια επένδυση για το φαρμακείο. Επισημάσει στον χώρο, πάνω στον πάγκο, σε ποια γωνία γίνονται οι αλυφές, ποια γωνία γίνονται τα καψάκια, σε ποια γωνία είναι τα διαλύματα, δηλαδή με επισημάσει. Και κατάλληλο εξαρισμό, φωτισμό, κατάλληλα υλικά κατασκευή, πάγκο, γιατί τα περισσότερα φαρμακεία έχουν ένα πάγκο κουζίνα. Εντάξει. Απλώ το κομμάτι αυτό θέλει κόστο. Αλλά πιστέψτε με, αν από μόνοι μα κάναμε τα πράγματα που δεν έχουν κόστο, εγώ θα είμαι ευτυχισμένο. Εντάξει. Γιατί καταλαβαίνω τη σπουδαιότητα των πραγμάτων που αποσκοπούν στην ποιότητα. Λοιπόν, για το εργαστήριο χρειάζεται ένα σταθερό πάγκο για ζυγού. Προστασία από την είσοδο εντόμων. Λοιπόν, πάμε στον εξοπλισμό. Οι κανόνες καλής εργασιακής πρακτικής δεν πρόκειται να σου υποδείξουν ποτέ τι είδους εξοπλισμό θα πάρεις. Παρόλο την νομοθεσία προβλέπει δύο ζυγούς, έναν με τόσα δεκαδικά και έναν με μικρότερη ή μεγαλύτερη ακρίβεια. Σημασία δεν έχει αν έχεις ηλεκτρονικό ζυγό ή χειροκίνητο ζυγό. Έτσι, σημασία έχει να έχεις έναν βαθμονομημένο, έναν αξιόπιστο ζυγό, έναν διακριβωμένο ζυγό. Εντάξει. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε έναν αξιόπιστο, διακριβωμένο ζυγό μέσα στο εργαστήριο φαρμακείο. Εντάξει. Πολλές φορές, μάλιστα, καθώς τα φαρμακεία πουλούνται και αγοράζουν για να τα διαβάζουν ο πατέρας και ο γιο, έχουμε τους ζυγούς του παππού μας. Εντάξει. Πολύ ωραία. Αλλά βαθμονομήστε τους, δείτε ότι δουλεύουν. Εντάξει. Η ζύγηση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι η απαρχή της οποιασδήποτε διαδικασίας. Λάθος ζύγηση σημαίνει λάθος προϊόν εξ αρχής. Τι να μιλάμε για περισσότερο. Άρα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ούτε αυτόματο ούτε χειροκίνητο θα σου πει κατάλληλο. Πρέπει να κρίνεις εσύ ποιος είναι ο κατάλληλος για τη δουλειά που θέλεις. Εντάξει. Και έχεις το επιστημονικό υπόβαθρο να καταλάβεις τι χρειάζεσαι. Συντήρηση του εξοπλισμού, ημερομηνία χρήσης του εξοπλισμού, κάποια εγγραφή για τετράδια, αυτό που σας είπα για τους ζυγούς, παλιοί, καινούργοι, αυτόματοι, ημιαυτόματοι, βαθμονομημένοι και διακριβωμένοι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας. Συνήθως, και μάλιστα μετά υπάρχουν και δύο φίλοι compounders, το compound group που ασχολείται μέσα, θα μιλήσω και για τον εξοπλισμό και για την και για την επισήμαση. Συνήθως, μέσα σε αυτό το group βλέπουμε μερικές φορές πόσο κάνει εκείνο, πόσο κάνει το άλλο, εκείνος το έχει τόσο, εκείνος το έχει το άλλο. Εντάξει, δεν είναι σωστή αντιμετώπιση αυτό το πράγμα. Βρείτε ποιος έχει την πιο φθηνή τιμή, αλλά στην ίδια ποιότητα. Αυτή είναι η απάντηση. Εντάξει. Δηλαδή, ουσιαστικά, όταν παίρνουμε πρώτες ύλες, προσπαθούμε να παίρνουμε πρώτες ύλες πρώτον για ανθρώπινη χρήση, πρώτες ύλες που να συμφωνούν με τις φαρμακοποιίες, πρώτες ύλες που να πιστοποιούν με πιστοποιητικά ανάλυσης και πιστοποιητικά ασφάλειας κατά τη μεταφορά. Εντάξει. Άρα, ουσιαστικά, επειδή ο φαρμακοποιός είναι αυτός που κυρίως έχει την ευθύνη πλέον στο γαλλικό σκεύασμα, έτσι, έχει την πλήρη ευθύνη στο γαλλικό σκεύασμα, δεν μπορεί να πει «Α, το σκεύασμα αλντακτών, ας πούμε, ήταν ελαττωματικό, ήταν εκτός προδιαγραφών ή τίποτα άλλο». Αυτός το φτιάχνει, αυτός έχει την πλήρη ευθύνη. Άρα, ό,τι βάζει μέσα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα του σκευάσματος. Άρα, ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για το γαλλικό σκεύασμα. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι γνωστές σε διάφορες. Αν υπήρξαν προβλήματα, γιατί στην Ελλάδα δεν μαθαίνετε τίποτα, θα σας δείξω όμως στη συνέχεια τουλάχιστον
για ένα θάνατο στο Ηνωμένο Βασίλειο και πολλά περιστατικά από την Αμερικάνικη βιβλιογραφία που είναι καταγεγραμμένα με προβλήματα εξαιτίας των γαλλικών συμβασμών. Λοιπόν, πάω στο κυριότερο κομμάτι της καλής εργαστικής πρακτικής που μπορεί πολύ εύκολα να εφαρμοστεί στο εργαστήριο του φαρμακείου, όπου τα πάντα μέσα στο εργαστήριο, δηλαδή αυτό που σας είπα, πάμε με τη συνταγή πίσω και αρχίζουμε και πιάνουμε και ψάχνουμε τον εξοπλισμό, ότι αυτά δεν γίνονται. Αυτά έχουμε κάνει το σχέδιο, είναι γραπτό το σχέδιο και το σχέδιο που έχουμε φτιάξει το ακολουθούμε πιστά. Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Εργαστήριο Τεχνολογίας, κάνουμε κάποιες ασκήσεις υποδειγματικές για τους φοιτητές, για τους καινούργιους φοιτητές. Ουσιαστικά, εδώ βλέπετε μια τυποποιημένη γραπτή διαδικασία. Δηλαδή, πώς φτιάχνετε μια ρινική αλυφή, για παράδειγμα. Έτσι. Κανείς θα δει ότι υπάρχει η πρώτη στήλη που περιέχει τις ονομασίες των συστατικών. Στη δεύτερη στήλη είναι καινή η στήλη του παραγωγού, όπου εδώ πρέπει να βγάλω τον παραγωγό, πρέπει να γράψω το lot number του συγκεκριμένου υλικού, πρέπει να γράψω την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου υλικού, την θεωρητική ποσότητα και δίπλα την πρακτική ποσότητα, τι πραγματικά ζήγησα. Δεν έχω δει ποτέ σε όσα τετράδια συναδέλφων έχω, σε όσα εργαστήρια έχω πάει, κάποιος να έχει ζυγίσει κάτι διαφορετικό πέρα από τη θεωρητική ποσότητα. Εντάξει. Άρα δεν γράφουμε στη συνταγή, δεν αντιγράφουμε τη συνταγή του γιατρού στο τετράδιο, γράφουμε την πραγματική ποσότητα που χρησιμοποιήσαμε για να μορφοποιήσουμε το γαλλικό σκεύασμα. Βάζουμε τον πραγματικό αριθμό παρτίδας της γλυκερίνης του παραφινελαίου που χρησιμοποιήσαμε. Εντάξει. Δεν χρησιμοποιούμε λιγμένες πρώτες ύλες. Γιατί είναι δύσκολο, δεν πάει η καρδιά σου να γράψει εδώ ότι κάτι είναι λιγμένο. Εντάξει, θέλω να πιστεύω. Πετάμε τις λιγμένες πρώτες ύλες. Άρα, πέρα από αυτήν την γραπτή διαδικασία που υποδηλώνει και έχει ουσιαστικά την ιχνηλασιμότητα, εξασφαλίζει αυτό. Μπορεί στο τέλος, δηλαδή, αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορεί κάποιος να τρέξει στο τετράδιο, στο ντοσιέ πλέον, στον υπολογιστή και να δει πότε φτιάχτηκε, από ποιον φτιάχτηκε, με τι εξοπλισμό φτιάχτηκε. Είναι γραμμένος ο εξοπλισμός. Δεν πάω και ψάχνω να βρω ποιο συμφώνει να χρησιμοποιήσω, ποιο ποτήρι ζέσεως, ποιο. Είναι καταγεγραμμένα βάσει του σχεδίου που έχω φτιάξει. Αυτό λέω, ότι μια φορά κάθεται κανείς, φτιάχνει μια διεργασία και μετά για την ίδια φαρμακοτεχνική εργασία εκτελεί το συγκεκριμένο μπούσολα. Και εδώ είναι τα στάδια. Όπως σε κάθε συνταγή, το πρώτο στάδιο είναι να ελέγξουμε την ακρίβεια των στοιχείων της συνταγής. Δηλαδή, ποιος γράφει τη συνταγή, τι ειδικότητα, γυναικολόγος, χρησιμοποιείται, ας πούμε, το zinc oxide από γυναικολόγους. Γιατί η διάγνωση, έτσι κάνουμε μια επιβεβαίωση των συστατικών, των υλικών από τα οποία αποτελείται η συνταγή μας. Και συνέχεια, αναλυτικά, το κάθε στάδιο. Ζυγίζω, αναμειγνύω, προσθέτω, συσκευάζω, επικολλώ ετικέτα. Έτσι, συμπλήρωση ετικέτας. Προσέξτε εδώ. Και όταν κάνω το κάθε στάδιο, βάζω και ένα τσέκ εδώ. Το έφτιαξα, το έκανα. Δηλαδή, προχωρώ τα βήματα step by step. Αυτό είναι μια τεκμηρίωση ενός τρόπου παρασκευής ενός γαλλικού σκευάσματος, όπως και στη συνέχεια, στο ίδιο φύλλο μέσα υπάρχουν συνθήκες αποθήκευσης και η ημερομηνία κρίσης ή λήξης. Εντάξει. Όπως συνήθως και τα γαλλικά, η ημερομηνία χρήσης, όχι λήξης, εντάξει, γιατί μια και δεν αναλύουμε το σκεύασμα, μπορεί το σκεύασμα να είναι δραστικότερο, αλλά να μην γνωρίζουμε ποια είναι η σταθερότητά του. Άρα η ημερομηνία χρήσης συνήθως είναι ένας μήνας ή πιο σωστά, το πιο σωστό είναι η διάρκεια της θεραπείας ή υπάρχουν εξαιρέσεις σύμφωνα με την Αμερικάνικη φαρμακοποία που για άνυδρες φαρμακοποιητικές μορφές και εφόσον η διάρκεια ζωής των πρώτων υλών είναι κατάλληλη, τότε μπορεί να φτάσουμε και τους 6 μήνες. Και τέλος, ετικέτα. Τι ετικέτα γράφει πάνω, θα μας τα πει και ο κ. Κακονίκος συνέχεια. Εντάξει, τι στοιχεία πρέπει να έχει η ετικέτα πάνω. Εκείνο που λέω εγώ είναι ότι τυπώνουμε πάντα δύο ετικέτες, τουλάχιστον δύο. Μία στο τετράδιό μας ή στο φύλλο παραγωγής που παραμένει του αρχείου και μία ολόιδια στον πυρέκτη που θα πάρει ο ασθενής. Έτσι υπάρχει πλήρηση στην ελασιμότητα. Δεν αντέγραψα λάθος, δεν έκανα λάθος τον ίδιο αριθμό παρτίδας, τα ίδια πάνω. Λοιπόν, ορισμένα ενδεικτικά το για το τι μπορεί να περιέχει η επισήμαση, θα ακούσουμε και συνέχεια. Και τέλος στην αρχιοθέτηση, προσωπικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έκδοχα, υλικά σκευασίας, τυπωμένες διαδικασίες, ό,τι γενικά χαρτί χρησιμοποίησα για να φτιάξω τη μορφή μου ή για το προσωπικό μου ή για τον εξοπλισμό μου, γιατί τα έγγραφα της διακρίβωσης, τα αποθηκεύω και τα αρχιοθετώ. Όλα αυτά
με τη σωστή αρχιοθέτηση και τη σωστή επισήμαση εξασφαλίζω την κατάλληλη θυμολασιμότητα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο την απόφαση των Υπουργών και τι προέκυψε. Καταρχάς, υπάρχει ο Οργανισμός Pharmaceutical Inspection Corporation Scheme, το PICS γνωστό, το οποίο βγάζει διάφορες οδηγίες κατά διαστήματα. Έτσι, το 2008 βγάζει την πρώτη οδηγία για, όπως βλέπετε, για Preparation of Medicinal Products Prepared in Healthcare Establishments. Μια οδηγία που αφορά κυρίως τα νοσοκομεία. Γιατί ουσιαστικά τα νοσοκομεία πολλές φορές πέρα από τα απλά γαλλικά και ειδικά τα παιδιατρικά φτιάχνουν κατασκευάσματα παρεντερικής διατροφής, τα οποία και αυτά είναι γαλλικά συσκευάσματα. Έτσι, και τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια και ιδιαίτερη ποιότητα για να είναι σωστά. Στη συνέχεια, το 2009 έγινε μια ημερίδα, ένα συνέδριο, σχετικά με τα προϊόντα, με την κατάσταση, το τι ισχύει πανευρωπαϊκά σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα γαλλικά συσκευάσματα. Τα αποτελέσματα της ημερίδας, της φυγομέτρησης, είναι αυτά, ότι συμμετείχαν μόνο 19 χώρες από τις 25 που είχε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις 16, οι 16 από τις 19 είχαν κάποια κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας. 7 από τις 19 χώρες είχαν επιπρόσθετα πρότυπα ασφάλειας, ειδικά γιατί φτιάχναν μεγαλύτερες ποσότητες πέρα από τις εξατομικευμένες. Και υπήρχε μεγάλη διακύμαση ανάμεσα στο τι γίνεται σε μια χώρα με στην άλλη. Εντάξει. Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε τους υπουργούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εκδώσει το ψήφισμα, το οποίο βλέπετε εδώ, όπου το ψήφισμα αυτό προτρέπει τις χώρες μέλη, ανάμεσα τους και την Ελλάδα, η διακηρύξη μάλλον της ισχύει μόνο για τα γαλλικά συσκευάσματα, δεν ισχύει ή για τα καλλιντικά ή για medical devices, για τροφοδοτικά προϊόντα νομίζω, αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία των γαλλικών συσκευασμάτων και τη σημασία τους, όμως είπαμε, ο φαρμακοποιός γράφει μέσα στην οδηγία ότι ο φαρμακοποιός μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει συνταγή ενός γαλλικού συσκευάσματος όταν υπάρχει εμπορικά διαθέσιμο φαρμακευτικά ισοδύναμο προϊόν. Δεν παραφτιάξω δηλαδή ένα γαλλικό συσκευάσμα όταν εγνώση μου ξέρω ότι κυκλοφορεί εμπορικά διαθέσιμο προϊόν. Παίρνω το γιατρό τηλέφωνο και λέω ότι υπάρχει εμπορικό προϊόν. Στη συνέχεια, όλα τα γαλλικά, εκείνο το καινούριο και το πρωτοποριακό που προτείνει, είναι ότι όλα τα γαλλικά συσκευάσματα πρέπει να φτιάχνονται με ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας, δηλαδή εφαρμόζοντας τις αρχές καλής εργασιακής πρακτικής. Πριν από κάθε παρασκευή, πρέπει να γίνεται μια ανάλυση κινδύνου, ανάλογα και να προσδιορίζεται ο κίνδυνος ή το επίπεδο της διασφάλισης ποιότητας, ανάλογα με το είδος της παρασκευής. Δεν μπορούμε να έχουμε το ίδιο επίπεδο ποιότητας για, παράδειγμα, στήρα ή μη στήρα προϊόν. Εντάξει. Και θέλω να πιστεύω ότι πολύ λίγοι κάνουν στήρα στην Ελλάδα. Εντάξει. Γιατί θα προσθέσω σε αυτό που είπε ο κύριος Αποτσίδης, όταν έχεις high risk products, υψηλού επικίνδυνου προϊόντα, όπως είναι τα στήρα, είναι τα κρισιμότερα, η κρισιμότερη παραγωγική διαδικασία, δεν αρκεί μόνο να έχω γραπτές διαδικασίες. Γραπτές όπως αυτές. Χρειάζεται να έχω επικυρωμένες, validated procedures. Έτσι, δηλαδή επικυρωμένες, δηλαδή να έχω αποδείξει ότι η διαδικασία μου είναι ικανή για να κάνει αυτό που περιγράφει. Σε ένα μη στήριο θα μπορώ να έχω μια απλή διαδικασία. Σε μη στήριο προϊόν. Σε στήριο προϊόν πρέπει να αποδείξω ότι αυτή η διαδικασία κάνει στήρα προϊόν. Λοιπόν, στη συνέχεια, ένα θετικό σημείο είναι ότι μια και στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν χώρες που επιτρέπουν μεγαλύτερες ποσότητες, πέρα από δηλαδή, τη σύνδεση στο γαλλικό είναι εξατομικευμένο, 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια, 50 γραμμάρια, 50 γραμμάρια. Επιτρέπει σε προϊόντα που υπάρχουν σε φορμούλα ρυθμίσεις σε φαρμακοποιίας να τα φτιάχνει κανείς σε ποσότητες stock, κιλό, έχω δει κάτι από τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι άλλες χώρες τι καθεστώς ισχύει. Αλλά προσέξτε τι λέει παρακάτω. Εάν τυχόν κανείς κάνει βιομηχανική παρτίδα, industrial scale, τότε πρέπει να κάνει marketing authorization, να υποβάλει άδεια όπως κανονικά υποβάλλουν τα ίδια συσκευάσματα. Άρα
βάζει όρια. Επίσης, η επισήμανση είναι βασική, ειδικές προτάσεις επισήμανσης. Πρέπει να αποδεικνύει, όταν είναι σε στόκ, ότι υπάρχει απόδειξη για την προστιθέμενη αξία της, του φαρμακευτικού διασκευάσματος. Πρέπει να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη παρασκευή με τα συγκεκριμένα έκδοκα και τα συγκεκριμένα υλικά συσκευασίας αποδεικνύουν, είναι τα κατάλληλα για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου ασθενή. Και τέλος, να υπάρχει και ένα background, μια ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, ένα validation, συγγνώμη, της παραγωγικής διαδικασίας, μια αξιοπιστία της παραγωγικής διαδικασίας. Και τέλος, για τα προϊόντα αυτά θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει και ένα φύλλο οδηγιών, ένα FOH οδηγιών για το χρήστη. Τον Ιούλιο του 2013, αυτό είναι το 2011, εντάξει, γίνεται implementation της οδηγίας και γίνεται πρόταση πλέον της Επιτροπής ότι υπάρχει οδηγία η προηγούμενη, ας τη χρησιμοποιήσουμε, σε συνδυασμό με τις εθνικές αρχές. Ουσιαστικά, τον Ιανουάριο του 2014, πριν από λίγο, κυκλοφόρησε μια, όπως βλέπετε, draft, πρόχειρη οδηγία για τους φαρμακοποιούς που φτιάχνουν τέτοια προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι από το General Pharmaceutical Council, και δείχνει ότι κάποιοι ήδη δουλεύουν, ενώ εμείς εδώ στο Σύλλογο και ο αρμόδιες αρχές νομίζω ότι κανείς δεν κάνει τίποτα. Οπότε θα έρθει μια μέρα που ξαφνικά θα βρεθούμε, χωρίς να έχουμε κάνει ένα επίπεδο, ένα βήμα, όσον αφορά την ποιότητα των γαλλικών συσκευασμάτων, γιατί όλα επαφήνονται στην επιστημονική γνώση και όχι στην νομοθετική παρέμβαση. Εντάξει, θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε το γαλλικό συσκευασμά του φαρμακείου. Ή θα κρατηθεί σε συγκεκριμένα φαρμακεία που θα προλάβουν να σπαστούν τους κανόνες αυτής της καλής εργαστηριακής πρακτικής. Κλείνοντας, θυμίζω ότι η ποιότητα γαλλικού συσκευάσματος σημαίνει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Και δεν πιστεύω ότι κανείς από εσάς δεν θέλει το προϊόν που φτιάχνει ο ίδιος και το δίνει στον πελάτη του, στον ασθενή, δεν θέλει να είναι ποιοτικό προϊόν. Εντάξει. Άρα η εφαρμογή του ψηφίσματος αποτελεί μονόδρομο για τις εξελίξεις που θα έρθουν. Και κλείνοντας, σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει στην φωτογραφία ένα θάνατος ενός παιδιού από double strength chloroform water στην Αγγλία. Εντάξει, όπου έγινε λάθος στη συγκέντρωση του. Έτσι, μπράβο. Έδωσε τη διπλάσια από εδώ και τα. Έγινε λάθος υπολογισμούς και πέθανε το παιδάκι. Αλλά πολύ αναλυτική τεκμηρίωση υπάρχει εδώ στην Αμερική. Όπου αν δει κανείς από το 1997 και διαβάζει περιπτώσεις που έχουμε είτε τυφλώσεις, είτε φλεγόνες, είτε θανάτους και πολλούς θανάτους, μέχρι εδώ το 2013 το compounding του Αβαστίν, του Λουσέντης. Εντάξει, που είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν έχει πάει σε κάποιον κάποιος να του ζητήσει να κάνει compounding το αβάστη σε μικρότερες ποσότητες. Γιατί κάποια στιγμή. Που ρωτάει, γιατί δεν αποζημιώνει ο ΕΠΗ το compounding του αβάστη. Εντάξει. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί απλά για να κάνεις αυτή τη δουλειά είναι στήρο προϊόν, έτσι. Πρέπει να έχει στήριο χώρο. Πληρωμένο στήριο χώρο. Τότε ναι, ξεκινάει και κάτω. Εντάξει. Άρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γιατί τα νοσοκομεία στην Αμερική πολλά κάνουν outsourcing. Δίνουν τα γαλλικά συσκευάσματα που έχουν. Γιατί ο στήριο χώρο θέλει επίπονη διαδικασία και validation και ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου. Το δίνουν σε μεγάλα φαρμακεία έξω που έχουν μεγάλο χώρο και κάνουν τα παρατηρικά για τρίτου και τα αποδίνουν στα νοσοκομεία. Αλλά τι γίνεται, οι οδηγίες υπάρχουν, οι κανόνες υπάρχουν. Απλώς δεν εφαρμόζονται σωστά. Εντάξει, όπως ισχύει και για τις ανακλήσεις των ίδιων σκευασμάτων. Εντάξει. Άρα εδώ τα πράγματα, μια και ο έλεγχος δεν είναι τόσο εντατικός ή το δείγμα δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό, το πρόβλημα παρουσιάζεται εντονότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Δάλα και κύριε καθηγητά, παρακαλώ, η κυρία Ευσταθίου θα σας δώσει την αναμνηστική μας πλακέτα.